Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανέναν. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Επιχειρεί το σου! Είναι μέσα. Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην άμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά φτάνουν για να ανατραπούν όλα τα σχέδια. Τι να πει κανείς για αυτό το γκολ. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Η Arsenal ήδη είναι πίσω στο σκορ, παρότι βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του αγώνα. Μεσού το Ζήλ. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες, τουλάχιστον προσωρινά. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Καθαρίζει εδώ τη φάση. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Μαρκίνιος προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Κοσχελνή κάνει τη μακρινή παλιά. Ράμσεϊ. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Την έκοψε. Ευκαιρία για αντεπίθεση του. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Τη Μαρία. Καβάνι. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Κόρνερ. Αναρωτιέμαι ποιον συμπαίκτη του θα ψάξει να βρει τώρα. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσωπήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Πολύ συγκεντρωμένος. Ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Καλό διώξιμο. Αποκρούει η άμυνα. Μάρκο Βεράτη. Είναι η χαρά κάθε προπονητή να βλέπει τους επιθετικούς του να παίζουν σκυλί σε άμυνα. Αυτό ατσαλώνει ολόκληρη την ομάδα. Στο σημερινό ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Και οι 11 παίκτες πρέπει να πιέζουν κάτι. Μικηταριάν! Ωραία επέμβαση, μπράβο του. Ο Μικηταριάν μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. Λετσάει με δύναμη την μπάλα. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Τη στέλνει μακριά και ανασένει λίγο η άμυνα του. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Νεϊμάρ. Μεσούτο Ζήλ. Νεϊμάρ. Τη Μαρία ψάχνει τη σύρτη πάσα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ραμπιό. Μυρίζει γκολ. Ο Νεϊμάρ είναι ακίνδυνος εκεί. Θα πρέπει να στρίψει. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ επιτιθέμενος. Τη Μαρία έκανε επίδειξη εδώ και των αμυντικών του ικανοτήτων. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή. Καβάνι. Θα περάσει. Και να η ευκαιρία. Καλή σαν ιδέα.
κακή σαν εκτέλεση. Η σκέψη του ήταν σωστή, γιατί είδε τον τερματοφύλακα λίγο εκτός. Αλλά το τελείωμα ήταν κακό. Τη στέλνει μακριά. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνο. Μεσούτο Ζήλ. Πάει μόνος του. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Μόνο ο γκολκίπερε. Ο Μπαμεγιάνγκ. Ω, το πιάσε. Ο Πιέρ Μπαμεγιάνγκ αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Ραμπιό. Επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Μπεγερίν. Και ναι, τον βρήκε. Θα ψάξει το γκολ. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Νεϊμάρ με την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ραμπιό. Συνέχεια με πλάγιο. Κοσχελνή. Τη στέλνει σε ασφαλές μέρος. Ψάχ Καβάνι. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Νεϊμάρ. Κοσχελνή. Την διώχνει μακριά. Σουτάρει με δύναμη. Από ό,τι φαίνεται συνεννοούνται με κλειστά τα μάτια αυτοί οι δύο. Αντάλλαξαν με μεγάλη μαεστρία την μπάλα εκεί στον άξονα. Αν δεν στέκονταν λίγο άτυχοι στο τέλος, θα είχαν πετύχει ένα πολύ όμορφο τέρμα. Welbeck. Τη στέλνει. Εξαπολύει ένα σουτ. Πραγματικά φάση καρμπών με την τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε λοιπόν να δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Η Paris Saint-Germain προηγείται με ένα τέρμα διαφορά. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Welbeck. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Κάνει το γέμισμα και να η κεφαλιά. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ. Οπότε σταματά και η φάση. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Welbeck προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγιο. Πιέρα από Μαγιάν. Βρίσκεται σε θέση offside. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Εδώ βλέπουμε πως κάτι δεν πάει καλά στο δημιουργικό τους κομμάτι. Welbeck ψάχνει τη σύρτη πάσα και δίνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Σεντράρι. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Την κόβει. Ξεκινάει η κόντρα. Νέιμαρ. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Εμπαπέ. Ραμπιό. Πάει για γκολ. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Καλού κακού καθαρίζει τη φάση. Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Μακρινή παλιά. Μεσούτο Ζήλ.
Ο Μπαμεγιάν. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Σεντράρι. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Συμφωνώ, Χριστό. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Διώχνει την μπάλα για κάθε ενδεχόμενο. Draxler προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Είναι έτοιμος να σουτάρει. Διώχνει όπως την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Η πρόθεση του συμπαίχτη του ήταν καλή, αλλά τελικά δεν του έφτασε ποτέ η μπάλα. Αυτές οι μπαλιές πρέπει να είναι ακριβίας, αλλιώς δεν έχουν καμία τύχη. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Βεράτη. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Είναι Νεϊμάρ! Πολύ καλή απόκρουση. Ο Νεϊμάρ δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τερματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Κεφαλιά! Τι ήταν αυτό? Δεν ανησύχησε καθόλου το τερματοφύλακα. Στον ουρανό η μπάλα. Πάει για τον γκολ. Δοκάρι, είναι άτυχος. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα? Πιέζουν για άλλο ένα γκολ, έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Γεμίζει όμορφη και προσπαθεί να σουτάρει. Για να δούμε αν θα έχουν άλλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν. Μάλλον βιάστηκε εδώ και χαράμισε μια καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει. Βέβαια, από εδώ πάνω όλα εύκολα μας φαίνονται. Ραμπιό. Ωραία πάσα. Μεγάλη ευκαιρία. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Ο Ζιλ. Καλή επινόηση. Για να δούμε. Κλέβει την μπάλα. Μπεγερίν. Λακαζέτ. Μπεγερίν. Έβαλε σωστά εκεί το πόδι του και κέρδισε τη μονομαχία. Η σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο της άμυνας. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Σαν να πιάστηκε στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Ο Μπαμεγιάν. Νεϊμάρ. Νεϊμάρ επιλέγει τη μακρινή παλιά και είναι έτοιμος να σουτάρει. Δεν συμβεί πια κάτι απρόοπτο στα λεπτά που υπολείπονται, το μάτς είναι δικό τους. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Κατά πάσα πιθανότητα σφράγισαν τη νίκη τους τώρα. Εδώ τον νίκησε κατά κράτος. Μπράβο του. Και να η λήξη.
Ο διαιτητής αποφάσισε. Καταπληκτική απόδοση εδώ και ο προπονητής τους θα είναι σίγουρα χαρούμενος, καθώς οι παίκτες του έκαναν ακριβώς ό,τι του ζητήθηκε.